θέμα που είπαμε στην αρχή της εκπομπής για το πώς πρέπει να συστήσουμε και τι πρέπει να πούμε στο παιδί μας για τον νέο σύντροφο που θα φέρουμε στο σπίτι. Αυτό θα συζητήσουμε μετά το βίντεο που ακολουθεί. Για δείτε. Η Ελικοκίνου δήλωσε: «Δεν νομίζω ότι πρέπει να βλέπει το παιδί τη μαμά του σε τρυφερές στιγμές με έναν άντρα που δεν είναι ο μπαμπάς του. Έχω ρωτήσει παιδοψυχολόγο. Η συμβουλή του ήταν πως δεν πρέπει να δείχνει ο άντρας εκείνος πως είναι σύντροφος, αλλά φίλος. Είναι μια ηλικία που το ειδηπόδιο σύμπλεγμα κυριαρχεί και όποιον και να του παρουσιάσει θα τον έχει στο μυαλό του σαν εχθρό του. Ο γιος θέλει να ξέρει ότι η μαμά του του ανήκει ολοκληρωτικά και δεν επιτρέπει σε κανένα να την αγγίξει». Και η Μαρία Μπακοδήμου όμως δήλωσε σε συνέντευξή της: «Θα έμπαινα σε αυτήν τη διαδικασία και θα το έκανα αν ένιωθα ότι είναι ένας άνθρωπος που θα μπορούσα να επενδύσω στο μέλλον μαζί του. Δεν θα έβαζα τα παιδιά μου να γνωρίσουν έναν σύντροφο που εγώ η ίδια δεν θα ήξερα πόσο διάστημα θα ήμουν μαζί του». Όπως είδαμε, υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος, ακόμα και οι επώνυμοι που το εκμυστηρεύονται κιόλας, ότι δεν ξέρουν τον τρόπο με τον οποίο θα συστήσουν τον νέο σύντροφό τους στα παιδιά τους. Καλησπέρα, Εύα μου. Έχουμε την Εύα Γιαννούλη, Σύμβουλο Προσωπικής Ανάπτυξης, για να μας λύσει όλες αυτές τις απορίες και τι πρέπει να κάνουμε. Καταρχήν, θα κάνουμε λίγο μια εισαγωγή για το θέμα, γιατί είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουν οι γονείς ότι μπορεί να πάψουν να είναι σύζυγοι, αλλά ποτέ δεν θα πάψουν να είναι μπαμπάδες και μαμάδες. Εντάξει, μην τον μπερδεύουμε αυτό. Δηλαδή, ακόμα και μετά από ένα χωρισμό, το παιδί μπορεί να αποκομίσει πολύ θετικά στοιχεία, τα οποία θα του χρησιμεύσουν ως φρίκα για το μέλλον του. Αρκεί όμως ο γονιός να κάνει σταθερές επιλογές, να είναι σε μια διαδικασία να μην παραμελεί το παιδί του, αλλά παράλληλα να αντλεί και ικανοποιήσει από τη δικιά του τη ζωή. Εύα μου, η αντίδραση του παιδιού όσον αφορά την παρουσίαση του νέου συντρόφου του ενός γονέα εξαρτάται από την ηλικία που έχει το παιδί? Δεν είναι μόνο η αντίδραση όσον αφορά την γνωριμία, έχουμε και το διαζύγιο. Και δηλαδή, το διαζύγιο. Χρειάζεται λίγο να αναφερθούμε και στο διαζύγιο, γιατί παλιότερα διάφοροι θεραπευτές μιλούσαν με μια υπερβολική ευκολία για το θέμα του χωρισμού. Δεν ταιριάζεις, χώρισε. Αυτό έχει αλλάξει κατά πολύ. Δηλαδή, κανείς δεν γνωρίζει με βεβαιότητα τι μπορεί να προκαλέσει στην ψυχή ενός παιδιού που δεν έχει κλείσει ακόμα τα δύο πρώτα του χρόνια ο χωρισμός των γονιών του. Το νιώθει όμως ένα παιδί από κάτω από δύο χρονών ότι έχει χωρίσει γονείς? Ναι, υποσυνείδητα το νιώθει πάρα πολύ. Άρα, όσο πιο μικρό το παιδί, τόσο μεγαλύτερη η απειλή. Θέλω να σας πω το εξής χρονολογικά, γιατί είναι καλό να το γνωρίζουν αυτό οι γονείς, ότι η ευθύνη που έχει ο γονιός απέναντι στο παιδί του είναι τεράστια μέχρι τα δύο πρώτα του χρόνια. Το παιδί έχει άμεση προτεραιότητα μέχρι τα 5, είναι ιδιαίτερη μέχρι τα 10, μεγάλη μέχρι τα 15 και αρκετή από τα 16 και πάνω. Δηλαδή από εκεί και πέρα ο γονιός μπορεί να κάνει ό,τι θέλει με την ζωή του. Τώρα, για να το δούμε με το θέμα μας σήμερα. Θέλω να πάμε να δούμε τις κάρτες από κάποιες ερωτήσεις που πολλές γυναίκες και πολλοί κόσμος θα είχε αυτές τις ερωτήσεις να μας κάνει. Για πάμε να δούμε την πρώτη. Θα δώσει το παιδί την έγκρισή του? Πολύ ωραία. Αυτό είναι πολύ ωραία ερώτηση, γιατί έχουν οι γονείς την τάση όταν βγαίνουν μετά από έναν χωρισμό να υπερποστατεύουν τα παιδιά τους και αντίστοιχα τα παιδιά να προστατεύουν τους γονείς. Και αυτό γιατί τα παιδιά νιώθουν ανασφάλεια και οι γονείς έχουν τις ενοχές τους. Εντάξει. Τώρα, καλό θα ήταν να ρωτήσουμε το παιδί μας πώς νιώθει με την προοπτική να ξαναβγούμε ραντεβού. Χρειάζεται να είμαστε ειλικρινείς, δηλαδή να του πούμε ότι έχουμε και εμείς επιθυμίες, έχουμε ανάγκες. Απλά ποτέ να μην πέσουμε στην παγίδα να ζητήσουμε την έγκρισή του. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Επίσης, χρειάζεται να εξηγήσουμε στο παιδί μας ότι όπως αυτό θέλει το χρόνο του με τους συνομήλικούς του, έτσι και εμείς θέλουμε χρόνο με τους ενήλικες. Αλλά πάνω απ' όλα ότι αυτό είναι μια άμεση προτεραιότητα στη ζωή μας και θα περάσουμε ποσοτικό, ποιοτικό χρόνο μαζί του. Να δούμε και την επόμενη κάρτα. Η ερώτηση λέει το εξής. Υπάρχει σωστό timing για να το γνωρίσω τον νέο μου σύντροφο? Όχι. Σωστό timing δεν υπάρχει, το οποίο χρειάζεται να μεσολαβήσει για να γίνει αυτή η γνωριμία. Δηλαδή μπορεί να διαρχέσει από εβδομάδες μέχρι και χρόνια. Okay. Όμως αυτό που χρειάζεται να κρατήσουμε είναι ότι δεν γίνεται να βιαζόμαστε. Πάρτε το χρόνο σας. Όλα αυτά θέλουν προσαρμογή. Επίσης είναι κάτι πολύ σημαντικό. Ο ίδιος ο σύντροφος να ζητήσει να γνωρίσει το παιδί μας. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί πολλές φορές εμείς προσπαθούμε να γνωρίσουμε στο σύντροφό μας το παιδί μας. Και πάμε στην επόμενη κάρτα. Να δούμε. Πώς και πού θα το πείτε? Λοιπόν, αν αυτή η σχέση πραγματικά εξελιχθεί και γίνει σοβαρή, τότε προχωράμε. Δηλαδή, ας οργανώσουμε μια κοινή δραστηριότητα για όλους μαζί.
το οποίο θα μας ενώσει. Καλύτερα να αποφύγουμε τις τυπικές συναντήσεις, όπως για παράδειγμα ένα γεύμα, γιατί αυτό φέρνει αμηχανία. Αυτά τα τυχαία που συμβαίνουν, τύπου παίρνουν από Κίνα εδώ και τέτοια. Αυτό είναι μια πολύ μεγάλη παγίδα, γιατί αν εμείς δεν γνωρίσουμε στο παιδί μας τη σοβαρή μας σχέση και πούμε ότι να ένας φίλος έτσι αόριστα, τότε υπάρχει ο κίνδυνος να υποτιμηθεί αυτή η σχέση. Τώρα όμως, αν πραγματικά η σχέση δεν είναι σοβαρή και θέλουμε ακόμα να συστήσουμε τα παιδιά στον σύντροφο, απλά αποφεύγουμε τις διαχύσεις. Τον γνωρίζουμε σαν φίλο έτσι απλά. Ωραία, και να δούμε και την τελευταία μας ερώτηση, η οποία λέει γιατί το παιδί μου είναι τόσο αρνητικό απέναντι στον σύντροφό μου. Γιατί χρειάζεται χρόνο γι' αυτό. Χρειάζεται πάρα πολύ χρόνο. Όπως οι μεγάλοι χρειάζονται χρόνο να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα και στις καταστάσεις, έτσι και τα παιδιά μας. Τώρα, είναι πολύ σημαντικό να λάβουμε υπόψη μας ότι δεν γίνεται να πιέσουμε το παιδί μας να δεχτεί το σύντροφο. Mm-hmm. Πρέπει να το αφήσουμε χρόνο. Αυτή η αντιδυνητική αντίδραση μπορεί να εξαρτάται από πολλά πράγματα. Ας πούμε, μπορεί το παιδί να φοβάται ότι τα πράγματα θα αλλάξουν μέσα στο σπίτι. Ότι ο γονιός, από τη στιγμή που έχει το κινητό σύντροφο, δεν τον αγαπάει πια. Ή ακόμα ότι μπορεί και να προδώσει το σύντροφο, τον γονιό βασικά το μαζί, άμα δείξει αποδοχή και αγάπη στο σύντροφο της μαμάς ή του μπαμπά. Εμείς πάνω απ' όλα χρειάζεται να δείξουμε αγάπη, κατανόηση, σωστή επικοινωνία και τρυφερότητα προς το παιδί και να τα αφήσουμε να εκφράζει σκέψεις και συναισθήματα. Πολύ ωραία. Εύα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ. Θα σε περιμένουμε την άλλη εβδομάδα. Ήταν πολύ ωραίο το θέμα.